Πάμε σε σένα χαρά, καθώς η Δέσποινα Μοιραράκη έκανε μία εξομολόγηση ψυχής για τον σύζυγό της. Πάμε να τη δούμε λοιπόν την εξομολόγηση αυτή. Πάμε να τη δούμε. Ξέρω ότι για σένα είναι λίγο πιο δύσκολες αυτές οι γιορτές. Είναι τα δυσκολότερα Χριστούγεννα που έρχονται για όλη μου τη ζωή μέχρι σήμερα. Κρατάω τις καλές αναμνήσεις, κρατάω τις όμορφες στιγμές. Είναι η απουσία. Η απουσία του που θέλω καμιά φορά να πιστέψω ότι είναι σε ένα ταξίδι και ότι θα έρθει, αλλά τελικά λέω αφού δεν είναι ταξίδι, δεν υπάρχει. Πρέπει να το καταλάβεις. Εκεί υπάρχει μια πάλη, η δουλειά βοηθάει και τα παιδιά. Έχω περάσει δύσκολα πολύ, θεωρώ όμως και πάντα θεωρούσα τον εαυτό μου ότι είμαι ευλογημένο παιδί του Θεού, γιατί έχω περάσει δύσκολα, αλλά ευγνωμονώ το Θεό που το έζησα. Αυτό βέβαια το κάνει ακόμα πιο δύσκολο, ότι δεν συνεχίζει να υπάρχει αυτό το όνειρο, αυτή η ομορφιά, αυτή η ευτυχία. Απ' την άλλη και η δουλειά μου, αυτό που έχω κάνει μέσα από σκληρή πάλι και σκληρό αγώνα, και αυτό μου έχει δώσει μεγάλο σεβασμό από τον κόσμο και πάνω απ' όλα το ότι ζούμε τόσα χρόνια. Δηλαδή έχω μια μεγάλη οικογένεια, την οποία όπως ξέρεις τη φροντίζω όλη εγώ. Και δεν είναι όταν λέμε φροντίζεις κάτι οικονομικά, είναι η ευθύνη που έχεις. Δεν θέλω να είμαι αχάριστη, αυτό που είπα, έχω γευτεί και ωραία πράγματα. Τώρα πρέπει να βιώσω αυτό. Έχει έρθει στον ύπνο σου από τότε που έφυγε? Όχι. Ποτέ μέχρι τώρα, με ρωτούν κι άλλοι. Όχι. Εκείνη τη δύσκολη περίοδο που ήξερε ότι φεύγει και το ήξερες κι εσύ και δεν θέλατε να το πιστέψετε, προλάβατε να πείτε κάποια πράγματα? Δεν πιστέψαμε ότι θα φύγει. Εκείνος δεν το ήξερε. Λόγια που είπε στην εκκλησία εκείνη την ημέρα που τον αποχαιρέτησες, μίλησαν στην καρδιά όσων βρισκόμασταν εκεί και έδειξαν την ουσιαστική και αληθινή αγάπη και το συνέστημα που μοιραζόσαστε. Είναι αλήθεια ότι αυτός ο επικίδιος ήταν μέσα από την ψυχή μου, ήταν η αλήθεια της ζωής μας. Με αγάπησε και τον αγάπησα υπερβολικά. Στάθηκε δίπλα μου και στάθηκα κοντά του μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Οι τελευταίες λέξεις που μου είπε ήτανε «Σε λατρεύω δύο φορές». Θεώρησα ότι ήτανε πολύ σημαντικό να αναφερθώ και στη στεναχώρια που είχε για τη δουλειά του και για τη μνήμη αυτού του ανθρώπου. Έπρεπε να το αναφέρω ως το παράπονο της ψυχής του. Για να καταλάβει ο κόσμος, τον συνταξιοδότησαν πριν την ώρα? Ναι, του απεστρατεύθη νωρίτερα από όσο έπρεπε και τον τελευταίο καιρό τον είχαν τοποθετήσει σε μία θέση η οποία δεν ήταν μάχημη. Ενώ ήταν ένας μάχημος ανώτατος αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού, και εκείνο που με στεναχωρεί δεν είναι αυτή τη στιγμή ότι εγώ είμαι μονάχη μου, είναι ότι αυτός ο άνθρωπος έφυγε από αυτόν τον κόσμο που είχε να δώσει πολλά. Προσπαθώ να μην με βλέπουν τα παιδιά μου τόσο πολύ θλιμμένοι, έχοντας διέξοδο στη δουλειά μου, να με βλέπουν εκείνοι και οι συνεργάτες μου ότι αφού η μαμά και η κυρία μας ασχολείται τόσο δυναμικά με την επιχείρηση, ίσως σιγά σιγά να πονάει λιγότερο. Ζω έναν Γολγοθά από την ημέρα που άρχισα να κάνω τα γυρίσματα του Κάσο Τρας, γιατί εκείνες τις μέρες δεν ήξερε κανείς εγώ τι είχα μέσα στο σπίτι. Ήταν προς το τέλος της, ήταν ο Γολγοθάς ο μεγάλος. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο ήταν τόσο πολύ οδυνηρό η έκβαση της ασθένειάς του, που ήταν πολύ στενόχωρο. Πιστεύω πολύ στο Θεό, στην Παναγία, και μάλιστα δεν σου κρύβω, πίστευα ότι η Παναγία θα έκανε θαύμα. Δεν το πίστευα, κράδοντα κι εγώ και ο άντρας μου, και ότι θα σωθεί παντελώς. Εγώ βέβαια δεν του έδωσα ποτέ να καταλάβει στο τέλος ότι τελειώνει. Ήμουν ο μόνος άνθρωπος που το ήξερε. Σε ένα γιατροί σου είχαν δώσει τηλεσίγραφο? Μου το λέγανε κάθε μέρα, εγώ δεν το πίστευα. Και γι' αυτό, επειδή πρόκειται εκείνη την εποχή να πάμε σε μια βάφτιση που ήμασταν καλεσμένοι, του έφερα το ράφτη να κάνει το σμόκινγκ του,
εγώ την τουαλέτα μου και όσο εκείνος με έβλεπε εμένα δίπλα του, ότι εγώ του έδειχνα με κάθε τρόπο ότι υπάρχει αύριο, αυτό έκανα, τον κρατούσα ζωντανό στην ψυχή και πάλευε με ακόμα μεγαλύτερη λεπεντιά. Και αυτό του έκανε το μεγαλύτερο καλό. Όπως σκληρό όμως να είσαι ο μόνος άνθρωπος που ξέρει. Ο μόνος. Ο μόνος και μάλιστα μου είπαν οι γιατροί ότι πρέπει να το καταλάβεις. Θα φύγει. Και εγώ είπα όχι. Και μετά και ξανά. Ξέρω τι. Μάλιστα, αυτά τα συγκλονιστικά είπε εδώ η Δέσποινα Μοιραράκη.